διεκδικούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων δεν ανοίγει μονάχα το δρόμο για την καταχείρωση των κατώτερων μεροκάματων και μισθών, των όρων δουλειάς και συνθηκών εργασίας, αλλά θα δώσει μια στέρεη βάση για να αντιμετωπιστεί το πλιάτσικο που γίνεται με τα ένσημά μας. Γι' αυτό το έσχος που υπάρχει σήμερα, άλλα μεροκάματα να κάνουμε και που για πολύ λιγότερο να ασφαλιζόμαστε. Διαφορετικό μεροκάματο να παίρνουμε στο χέρι και στο ΙΚΑ να κολλιέται το κατώτερο μετά από εκβιασμούς και απολύσεις και ότι δεν θα ξαναέχουμε μεροκάματο αν διεκδικήσουμε την πραγματική μας ασφάλιση. Γι' αυτό το βιολί με τις επέφυνες δηλώσεις στα ΚΕΠ που ΕΦΚΑ όχι μόνο δέχεται ανεξέλεκτα αλλά και από πάνω συμβουλεύει τους εργοδότες να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο και να κουλούν το ένσημά μας με 30 ευρώ. Την αποκλειστική ευθύνη φέρνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση που κάνουν πλάτη, που τους κάνουν πλάτες. Τους ρωτάμε και πρέπει να μας δώσουν συγκεκριμένη απάντηση. Σε πόσους χώρους δουλειάς, σε πόσα λιαπιά, σε πόσα εργοτάξια βγήκαν ηλεκτρικοί μηχανισμοί του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας να διαπιστώσουν την οθότητα των στοιχείων που δηλώνουν οι εργοδότες για την ασφάλισή μας. Σε πόσες περιπτώσεις έχουν διαπιστώσει ότι έστω και μία παράβαση, σε καμία συνάδελφη. Και αυτό γιατί όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα μέτρων, στήριξης και κερδοφορίας της μεγαλοεργοδοσίας και χτυπήματος ασφάλισης της δικής μας και όλων των εργαζόμενων.